Και έχουμε και αγροτικά, θα τα πούμε στην πορεία. Τέλεια. Έτσι, γιατί έχουμε ερωτήματα πολλά από φίλους αγρότες που έχουν τεθεί ήδη. Επειδή ήδη έχουμε αναφέρει όμως τις νέες δηλώσεις που είχαμε από την πλευρά της Τουρκίας και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Ακάρ, ο οποίος μίλησε ανοιχτά πια για διανομή του πλούτου, του ενεργειακού πλούτου, τόσο στο Αιγαίο όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο, θέλω να ξεκινήσουμε από το εξής ερώτημα, κύριε Υπουργέ. Υπάρχει περίπτωση το αμέσως επόμενο διάστημα η Ελλάδα να υποχρεωθεί να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να συζητήσει πράγματα τα οποία μπορεί να μην έχουν και καλό αποτέλεσμα? Κοιτάξτε, υπάρχει αυτό. Κοιτάξτε, υπάρχει αυτό. Εκείνο το οποίο θα πρέπει να πει κανένας είναι πώς λύνω τέτοιου τύπου ζητήματα. Εμείς νομίζω η Ελλάδα έχει μια σταθερή και πάγια θέση γι' αυτό. Και λέει ότι αυτά λύνονται στη βάση του διεθνούς δικαίου. Όποιος θέλει να συζητήσει στη βάση του διεθνούς δικαίου, να συζητήσει ό,τι θέλει στη βάση του διεθνούς δικαίου. Αλλά προφανώς δεν μπορεί ξαφνικά να εξαφανιστεί, για παράδειγμα, η Φαλοκρηπίδα στο Καστελόριζο ή ακόμα και στην Κρήτη, για να κάτσουμε να συζητήσουμε πάνω στη βάση ότι αυτά δεν έχουν η Φαλοκρηπίδα. Το έχει κάνει όμως. Αυτό δεν γίνεται. Το έχει κάνει ίδια. Προσέξτε, με ρώτησε εάν μπορεί να υπάρξει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Και λέω, τέτοιο ενδεχόμενο δεν μπορεί να υπάρξει στο βαθμό που ακούμε νομικούς παραλογισμούς.